Ένα ακόμα εξαιρετικό μάτσα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος βέβαια δεν ξεκίνησε καλά. Στα πρώτα 15 λεπτά δέχτηκε και φάσεις από την Λαμία. Μετά ισορρόπησε, ο Φορτούνης πήρε την πακέτα και έκανε πολύ όμορφα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Έχει και ασίστ. Έκανε πράγματα μέσα στο γήπεδο μαζί με τον Έσε αλλά και τον Μπιέλ, ο οποίος βοήθησε και αυτός πάρα πολύ. Πολύ καλή η πρώτη εμφάνιση από τον Ορτέγκα, ο οποίος έδειξε έναν κοντρολαρισμένο καλό αριστερό μπακ, ο οποίος έχει το νου του στην επίθεση αλλά και στην άμυνα. Έκανε πολλά πράγματα επιθετικά, έκανε καλές ασίστ, μπόρεσε να κάνει και πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και δοκάρι με τον Φορτούνη, ο οποίος πέτυχε και γκολ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος όταν κυκλοφορούσε την μπάλα είτε με κάθετες μπαλιές είτε από τα άκρα ήταν ελκυστικός. Κάτω η μπάλα, ο κόσμος βοηθούσε, τον ακούτε, ο κόσμος ήταν συνέχεια στα κόκκινα, φώναζε, βοήθαγε την ομάδα χωρίς ακρότητες, έκανε τον 12ο παίχτη για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός που αν συνεχίσει έτσι και προσθεθούν και τα υπόλοιπα παζλ μέσα στην ομάδα, θα δούμε πολύ σπουδαία πράγματα, θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα. Ένας Ολυμπιακός που δεν είναι μονότονος, που έχει πλουραλισμό στην επίθεσή του, που έχει πολύ καλά αμυντικά χαφ. Ο Καμαρά για ένα ακόμα βράδυ είναι πάρα πολύ καλός. Ο Έσε είπαμε και προηγουμένως ότι είναι απλός, λιτός, κόβει, τρέχει, βρίσκεται σε όλο το γήπεδο. Πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα.